Γιατί βιάστηκε η Αγγλία. Θα την πατήσει, αργεί η Ευρώπη. Τι συμβαίνει? Όχι, δεν βιάστηκε η Αγγλία. Η Αγγλία έχει και έμπειρους επιστήμονες και καλές ρυθμιστικές υπηρεσίες. Το εμβόλιο που έγκριναν για αυτό το διάστημα έχει μπει σε πάνω από 30.000 ανθρώπους. Μέχρι τώρα δεν έχουμε σήμα κινδύνου. Αντίθετα, έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Αυτά του τύπου τα εμβόλια, τα γενετικά εμβόλια, τα παλεύουμε για τα τελευταία 20 χρόνια. Επειδή είναι καινούργια τεχνολογία, καινούργια για το γενικό πληθυσμό, όπως σας λέω, πάνω από 20 χρόνια παλεύουμε για αυτά DNA και RNA εμβόλια. Έχουμε σε πειραματόζωα άπειρα πειράματα που λένε ότι δεν είναι επικίνδυνα. Και δεδομένης της παγκόσμιας κατάστασης και δεδομένου της πορείας του εμβολίου αυτού σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους σε κλινικές δοκιμές, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Είναι ζήτημα του ποιες διαδικασίες θα κρατήσει κάθε κράτος για να κρατήσει τις στοιχειώδη διαδικασίες που χρειάζονται, να είναι σίγουρες οι ρυθμιστικές αρχές του ότι θα δουλέψει. Στην Αγγλία έγινε πρώτο, δεν σημαίνει για μένα τίποτα το ιδιαίτερο. Το δικό μας το FDA στην Αμερική είναι προδιαγεγραμμένο ότι θα εγκρίνει τα δύο RNA εμβόλια γύρω στις 10 του μήνα, πολύ σύντομα. Και νομίζω ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ακολουθήσει. Δεν καταλαβαίνω το να κολλάμε σε τέτοια ζητήματα και μικρογκρίνιες για μερικές μέρες. Τι είναι αυτός ο πόλεμος? Τι είναι αυτός ο πόλεμος και γιατί ο Φάουτσι βγήκε και είπε ότι η Αγγλία βιάστηκε? Δεν νομίζω ότι είπε αυτό ακριβώς ο Φάουτσι. Τι είπε, κύριε? Δηλαδή, νομίζω, εντάξει, νομίζω ότι κάθε... Η Αγγλία είναι ανεξάρτητη τώρα πια από την Ευρώπη. Έχει τους δικούς της ρυθμιστικούς κανόνες και μηχανισμούς. Πίστηκαν από τα δεδομένα που έχουν μπροστά τους. Άλλες ρυθμιστικές αρχές μπορεί να τα δουν λίγο διαφορετικά, ανάλογα τους κανόνες που βάζουν. Παραδείγματος χάρη, η Pfizer είχε πάει και προηγούμενα στο FDA και είπε... αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε για το εμβόλιο, να μας το εγκρίνετε. Η FDA είπε όχι, θα μας δώσετε ορισμένα άλλα δεδομένα, δηλαδή θα περιμένετε για άλλο λίγο καιρό και θα κάνετε άλλη μια ανάλυση των δεδομένων σας, ώστε να είμαστε σε αρμονία με αυτά που θα ζητήσουμε από όλους τους άλλους παρασκευαστές εμβολίων. Δηλαδή η FDA θεώρησε ότι πρέπει να εναρμονίσει τη στάση της και να κρίνει με τα ίδια κριτήρια το εμβόλιο της Moderna, παραδείγματος χάρη, και το εμβόλιο της Pfizer. Η Pfizer το ακολούθησε την οδηγία του FDA και ξαναέκανε αίτηση τώρα. Νομίζω ότι με τους κανόνες που έβαλε το FDA μπορεί να τους καθυστέρησε μέσα σε εισαγωγικά ένα-δύο μήνες, αλλά θα έχουμε την πολυτέλεια, θα έχουμε την άνεση να συγκρίνουμε και διαφορετικά εμβόλια μεταξύ τους, το οποίο είναι πολύ σημαντικό όταν θέλουμε να δούμε μπροστά. Και ο λόγος είναι ο εξής, ότι κάθε εμβόλιο που βγαίνει τώρα κάνει δυσκολότερο το να βρούμε ένα επόμενο εμβόλιο. Γιατί αν υπάρχει ένα εγκεκριμένο εμβόλιο, πολλοί θα πούνε δεν θέλω εγώ να πάω σε μια κλινική δοκιμή για κάτι καινούργιο, θέλω να πάρω το παλιό και το σίγουρο. Αυτό πιστεύετε, ναι. Αυτό πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει? Αν έχουμε, να το συμπληρώσω αυτό, το παλιό και σίγουρο που έχουμε μπορεί να μην είναι τόσο καλό όσο κάτι που θα μπορούμε να έχουμε σε 6 μήνες ή ένα χρόνο από τώρα. Οπότε εμείς οι επιστήμονες προσπαθούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα κάθε μέρα. Για να το κάνουμε αυτό χρειαζόμαστε κλινικές δοκιμές. Για να κάνουμε τις κλινικές δοκιμές χρειαζόμαστε άνθρωποι να συμμετέχουν. Αν δεν συμμετέχουν οι άνθρωποι, τότε δεν μπορούμε να έχουμε πρόοδο.
Αυτό μπορεί να συμβεί και με τα διαφορετικά εμβόλια από τις διαφορετικές εταιρείες που κυκλοφορούν τώρα παγκοσμίως, δηλαδή να βλέπουμε ότι, ότι θα υπάρχει προτίμηση για το ένα ή το άλλο εμβόλιο ανάλογα με το ποσοστό. Προφανώς. Κοιτάξτε, όπου έχουμε πώς θα καθορίζεται τώρα όλο αυτό το διαβάζει. Πώς το καθορίζεται στην κάθε χώρα αυτό? Αυτό καθορίζεται από την προσφορά και ζήτηση. Αυτό και από τα αποτελέσματα που θα δούμε επί του εδάφους. Να σας θυμίσω ένα πολύ παλιό και διδακτικό παράδειγμα. Το εμβόλιο για την πολιομιελίτιδα παραδείγματος χάρη. Έχουμε δύο εμβόλια. Το εμβόλιο Sabin και το απενεργοποιημένο εμβόλιο, το παλιό του Salk. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στην Αφρική γίνεται το εμβόλιο Sabin, γιατί αυτό είναι το ευκολότερο να γίνει και είναι πάλι εύκολο. Βάζετε μια σταγόνα στο στόμα κάθε μωρού, ναι. Και δεν χρειαζόσαστε ούτε ψυγεία, ούτε τίποτα άλλο, ούτε καν σύριγγες, και έτσι προστατεύεται τον πληθυσμό και έτσι θα σταματήσει η πολιομιελίτιδα, ελπίζω, παγκόσμια σε ελάχιστα χρόνια ακόμα, αν πάνε όλα καλά. Mm-hmm. Εμείς στις πιο αναπτυγμένες, ας το πούμε, ή πιο πλούσιες χώρες αυτή τη στιγμή, δεν κάνουμε το εμβόλιο του Salk, κάνουμε ένα κατώτερο εμβόλιο, γιατί θεωρείται ασφαλέστερο. Αντί, παραδείγματος χάρη, να κάνει δύο βαριές εγκεφαλίτιδες σε κάθε εκατομμύριο, ναι, εμβολιασμούς, ναι. Το εμβόλιο του Salk, το τελείως νεκρό απενεργοποιημένο εμβόλιο, παρόλο που δίνει κατώτερα αποτελέσματα, δεν σου κάνει αυτές τις δύο απομειώνεις το ρίσκο. Απομειώνεις το ρίσκο. Μπράβο. Έτσι, αποδεχόμενος ταυτόχρονα ότι δεν έχει και μεγαλύτερα ποσοστά αποτελεσματικότητας. Αυτό, ναι, λέτε. Αλλά ακριβώς. Για αυτά τα εμβόλια έχουμε 50 και χρόνια και βάλε χρόνια εμπειρίας, τα συγκρίνουμε, και έχουμε πραγματικά δισεκατομμύρια εμβολιασμούς. Λοιπόν, στο εμβόλιο του κορονοϊού δεν έχουμε προφανώς φτάσει. Σωστά. Σε αυτό το σημείο, για προφανείς λόγους. Άρα θα φτάσουμε, αλλά ναι, για να φτάσουμε σε αυτό πρέπει να έχουμε επιλογές. Μάλιστα. Αν πούμε ότι σταματάμε τα πάντα και δεν κάνουμε άλλες κλινικές δοκιμές ή δεν δοκιμάζουμε να βελτιώσουμε τα πράγματα, τότε δεν θα κάνουμε καλό. Κύριε Παυλάκη, να σας ρωτήσω κάτι. Η επιστήμη θα συνεχίσει. Στους όρους της έρευνας, της ιατρικής έρευνας και της παρασκευής των εμβολίων. Ακόμη και όταν μια εταιρεία ανακοινώνει ότι ένα εμβόλιο έχει αποτελεσματικότητα 95% και περνάει όλα τα τεστ ασφαλείας, στη διάρκεια των επόμενων χρόνων υπολογίζεται ένα ποσοστό εύλογων παράπλευρων απολειών, δηλαδή παρενεργειών που ούτως ή άλλως θα προέκυπταν σε ένα ποσοστό των εμβολιασμένων, αλλά αυτό είναι στο πλαίσιο της εφαρμογής και άρα είναι αποδεκτό από την επιστημονική κοινότητα. Ξέρουμε ότι το εμβόλιο της Pfizer που συζητάμε τώρα το έχουν πάρει πάνω από 30.000 άνθρωποι. Μάλιστα. Τις παρακολουθούμε τους Pfizer προσεκτικά σε κλινικές δοκιμές. Μέχρι τώρα δεν έχουμε καμία απώλεια, χτύπα ξύλο, και κανένα πρόβλημα που να δείχνει ότι θα έχουμε μακροχρόνια προβλήματα. Μάλιστα. Με αυτό το εμβόλιο. Μάλιστα. Προκαλούν ερεθισμό, όλα τα εμβόλια μπορούν να το κάνουν αυτό, αλλά αυτό είναι ένα ελάχιστο τίμημα να πληρώσει κανένας μπροστά σε αυτά που περνάμε. Τώρα το καταλαβαίνουμε όλα. Το συμπέρασμα το δικό μου είναι ότι μακάρι όλες οι αποφάσεις να ήταν τόσο εύκολες. Δηλαδή το όφελος που παίρνουμε από το εμβόλιο ή από όλα τα εμβόλια που θα εγκριθούν και θα κυκλοφορήσουν, γιατί θα σας πω ότι θα είναι και πάνω από δύο τους επόμενους μήνες, πολύ πάνω από δύο, και θα έχουμε διαφορετικές επιλογές. Νομίζω ότι το όφελος είναι τόσο τρομακτικά
προφανές σε σχέση με το ρίσκο του να έχουμε μια κλειστή κοινωνία και να κινδυνεύουμε, ώστε είναι αστείο να το συζητάμε στο τέλος. Μάλιστα.